Νομίζω ότι έχει να κάνει και με, εκτός από γονίδια, σαφέστατα είναι γονιδιακό, αλλά έχει να κάνει και με τις εικόνες και τα βιώματα μου στο σπίτι, σίγουρα. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες όταν άκουσες πρώτη φορά το γιο σου να παίζει μουσική, όταν τον είδες ότι του αρέσει όλα. Συγκίνηση, εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι ωραίο, είναι ευχάριστο. Μια ευχάριστη συγκίνηση. Παίζετε μαζί μουσική. Όταν μας δίνεται ευκαιρία, ναι. Νομίζω τον είχες και κοντά σου τώρα. Μαζί μου μένει, μαζί μου μένει. Οπότε νομίζω ότι έχεις περισσότερο χρόνο. Ναι, μένει και εκείνος μαζί μου. Και ασχολείται με τη μουσική ιδιαίτερα. Και τον βοηθάω όσο μπορώ. Πώς ήταν αυτές οι γιορτές που είχες και το γιο και την κόρη μαζί? Κοίταξε, δεν μπόρεσα να περάσω αυτές τις στιγμές οικογενειακά, γιατί δούλευα και στη Θεσσαλονίκη. Μαριζόμουν και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήμουν μόνος μου εκεί πέρα, ήταν αλλιώς. Για μένα είναι καθεστώς αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή το ότι τις γιορτές ξενιτεύομαι και παίζω κάπου. Με το γιο το ήξερες. Πώς είναι τώρα με την κόρη? Είμαι όπως όλοι οι γονείς. Λατρεύω τα παιδιά μου. Δεν χωράει αυτή η αγάπη πουθενά να την πάρεις για τα παιδιά σου. Δεν χωράει. Δεν χωράει στο πιο μεγάλο σπίτι. Μιλάει? Ναι, μιλάει. Κουτσά στραβά, ναι. Τι είπε πρώτα, μπαμπά ή μαμά? Μπαμπά. Ποιο τραγούδι μπορεί να έχεις γράψει για την κόρη? Έχω γράψει, δεν θέλω να το προδώσω. Αν γυρνάγες στον χρόνο πίσω, θα άλλαζες πράγματα. Στη ζωή σου, ας πούμε, δηλαδή θα χειριζόσουν διαφορετικά καταστάσεις? Κοίταξε, ό,τι έκανα λάθος ή σωστό με οδήγησαν σε αυτό που είμαι τώρα. Με αυτό που είμαι τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά που ζω τώρα. Οπότε δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί όλα αυτά, σωστά ή λάθη, με έφεραν εδώ. Έχεις βγάλει λεφτά από αυτή τη δουλειά? Κοίταξε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που έβγαλαν τόσα χρήματα από τη δουλειά αυτή, γιατί δεν τα κυνήγησα. Ανέκαθεν δεν τα κυνηγούσα. Διαφερόμουν για τη μουσική περισσότερο σαν τέχνη και λιγότερο σαν έσοδο, ας πούμε, από όλα αυτά που έκανα. Τη λίγο πολύ επιτυχία κάνουμε όλοι. Κάποια στιγμή, όταν κάποιος ασχολείται πολλά χρόνια, κάνει επιτυχία. Την έζησα πάρα πολύ σε πολύ μικρή ηλικία και επιτυχίες έρχονται. Ο Χρήστος Δάντης συνεχίζει τις εμφανίσεις του με την μπάντα του. Είμαστε στο Gotham. Εδώ εμφανίζομαι, έχω ήδη κάνει 3 εμφανίσεις. Έχουμε άλλες 2 κατά σειρά και βλέπουμε άλλα 2 Σάββατα. Είναι το Σάββατο αυτό που έρχεται, νομίζω η 5η Γενάρη. Και άλλο ένα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία ήδη εδώ. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κάτσουμε. Αλλά γενικότερα παίζω με την μπάντα μου όπου μου δοθεί ευκαιρία. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Μ' αρέσει αυτό που είπε, ότι δεν χωράει πουθενά η αγάπη για τα παιδιά. Πού να χωρέσει. Και ξέρω ότι είσαι με μια γυναίκα πολλά χρόνια. Αρχίσαμε τώρα. Καλά. Εγώ σου πέρθανε σε μια εκπομπή, σε έχω ψηλά, είσαι ψηλά για μένα.